Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κάτι περισσότερο από έκδηλη είναι η αγωνία υγειονομικών και εκπροσώπων φορέων στη χώρα από την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία στο φόντο και της μετάλλαξης Δέλτα δημιουργεί ποικίλα προβλήματα με την επόμενη μέρα να διαγράφεται, αν μη τι άλλο, δύσκολη. Τα νοσοκομεία της Πελοποννήσου έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, με τους διοικητές να αναζητούν τρόπους επέκτασης κλινών. Στην ίδια κατεύθυνση και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Καλαμάτας, που από σήμερα με μεγάλη δυσκολία πρόσθεσε 8 νέες κλίνες στην COVID κλινική, αφού δεν γίνεται να συνεχιστούν οι διακομιδές των ασθενών σε άλλες μονάδες. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της πίεσης, δεν αποκλείεται να σταματήσουν και τα τακτικά χειρουργεία. Πριν τα δούμε όλα αυτά όμως, για του λόγου του αληθές, να καλησπερίσουμε για να μας δώσει με αριθμούς που σοκάρουν τις λεπτομέρειες τη συνάδελφο δημοσιογράφο Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα, Γεωργία. Πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ίσως η πιο άσχημη από όσο μπορούμε να θυμηθούμε. Μέχρι στιγμής είναι η σημερινή μέρα πάρα πολύ άσχημη. Η Μεσσηνία καταγράφει 118 μολύνσεις. Είναι ένας αριθμός πραγματικά που σοκάρει. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν έχουμε δει αυτόν τον αριθμό. Να πούμε όμως ότι είχαμε έκρηξη κρουσμάτων και πανελλαδικά σήμερα. Είχαμε 4.206 νέες μολύνσεις. Είχαμε 16 θανάτους και 258 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Να δούμε τώρα σε επίπεδο Πελοποννήσου. Όπως είπαμε, η Μεσσηνία καταγράφει 118 μολύνσεις. Νέο σοκ όμως και για την Κορινθία, η οποία δίνει σήμερα 78 κρούσματα. Η Λακωνία δίνει 45, την ίδια στιγμή η Αργολίδα 21, η Αρκαδία 18, η Αχαΐα βέβαια παραμένει στο τριψήφιο αριθμό, 129 κρούσματα, και η Ηλία 84 κρούσματα. Πραγματικά, Δέσποινα, δεν υπάρχουν λόγια. Και αν συνυπολογίσει κανείς, θα τα δούμε όμως με λεπτομέρειες και με τους πλέον ειδικούς σε λίγο, ότι είμαστε και περίπου 10 μέρες πίσω, άρα είμαστε πριν το 15 Αύγουστο, γιατί αυτά όλα θα μεταφραστούν σε αύξηση από εδώ και στο εξής, από τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε πια τον ύπνο μας. Μιλάμε για οριακή κατάσταση. Πραγματικά είναι οριακή κατάσταση. Ήταν αναμενόμενη όμως, Γεωργία, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες στη Μεσσηνία, μην το ξεχνάμε αυτό. Πραγματικά ο νομός βούλιαξε από επισκέπτες. Είναι θετικό βέβαια από τη μία, γιατί έχουμε τουριστική κίνηση, από την άλλη έχουμε βέβαια την αύξηση των κρουσμάτων. Βέβαια, η αύξηση αυτή των κρουσμάτων αποτυπώνεται και στο υγειικό φορτίο. Θα το δούμε βέβαια ότι είναι πολύ αυξημένο και μάλιστα ερμηνεύεται στα περίπου 1.000 ενεργά κρούσματα. Να δούμε όμως πώς καταγράφεται και η εικόνα σήμερα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έχουμε 36 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. 9 ασθενείς σήμερα εισήχθησαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Είχαμε όμως και 5 εξιτήρια. Όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ που προανήγγειλες, Γεωργία, σήμερα αναγκάστηκε η διοίκηση του νοσοκομείου να κάνει και επέκταση των κλινών. Άλλες 8 κλίνες στην κλινική COVID, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αυτές και για να μην γίνονται διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία. Δεν μπορούν να γίνουν, εντωμεταξύ. Δεν μπορούν να γίνουν, ναι. Θα το δούμε αμέσως μετά, μόλις αποχαιρετήσουμε προσωρινά, γιατί θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα. Δεν υπάρχει δυναμική ή είναι αντίστοιχη εικόνα, να πούμε, και στα νοσοκομεία και στην Σπάρτη και στην Τρίπολη που πήγαν μερικοί. Καλά, η Πάτρα μας είπε πάντα τριψήφιο, επομένως είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και υπερβάλλουν εαυτούς, προσπαθούν με κάθε τρόπο, έχουν 8 νέες κλίνες, αλλά προφανώς όλο αυτό είναι από κάπου αλλού που μειώνονται. Επομένως είναι τα πράγματα πολύ άσχημα και με τις παθολογικές κλινικές. Και φυσικά θα σταματήσουν και τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι, είμαστε πραγματικά στο κόκκινο. Είναι πάρα πολύ έτσι, πιέζεται πλέον το σύστημα υγείας, όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά πανελλαδικά. Και είναι αυτό που είπες, ότι θα αναγκαστούν τις επόμενες ημέρες να αναβάλουν και κάποια τακτικά χειρουργεία. Δυστυχώς βέβαια γι' αυτό και βλέπουμε. Μακάρι να βάλει ο Θεός στο χέρι του Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα δούμε πολλά περισσότερα και με άλλα θέματα σε λίγο. Εμείς να μείνουμε σε αυτό που είναι μείζον, στα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να χρειάζεται να αυξηθούν οι κλίνες, αφού δεν μπορεί να γίνουν διακομιδές σε άλλα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, όπου και αυτά έχουν γεμίσει από ασθενείς με κορονοϊό. Σήμερα θα προσθεθούν 8 νέες κλίνες από χώρους της πρώτης παθολογικής. Κόκκινος συναγερμός για μία ακόμη φορά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, το οποίο αυξάνει κατά 8 τις κλίνες για την νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό, αφού δεν μπορούν να γίνουν πια διακομιδές, με την κατάσταση να είναι οριακή και στις υπόλοιπες υγειονομικές μονάδες της Πελοποννήσου. Υπάρχει πληρότητα
στις κλίνες COVID, όπως και στα κεντρικά της Πάτρας. Υπάρχει μεγάλη πίεση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα διακομιδών. Και δυστυχώς, μέρα με την ημέρα, η εικόνα χειροτερεύει. Η χθεσινή ημέρα ήταν χαρακτηριστική από το μεσημέρι και μετά. 12 επιβεβαιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι είχαν επιβαρυνθεί, προσήλθαν για εξετάσεις. Από τα 11 ύποπτα κρούσματα που ήταν στη βραχία, τα 7 βγήκαν θετικά. Να έχετε υπόψη σας ότι το 70-80% αυτών που προσέρχονται επιβαρυμένοι, επιβεβαιωμένοι COVID, γίνονται εισαγωγές. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που σήμερα υποχρεωτικά θα πρέπει να πάμε σε επέκταση της κλινικής. Αυτό που προβληματίζει τους εμπλεκόμενους φορείς είναι ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι πολύ χειρότερες. Η Μεσσηνία, νομίζω, η Καλαμάτα και το νοσοκομείο ιδιαίτερα, εμείς το βλέπουμε στο νοσοκομείο, ζει τις χειρότερες μέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση εμείς της πανδημίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Σκεφτείτε ότι ο μισός πληθυσμός της Μεσσηνίας είναι ανεμβολίαστος. Σκεφτείτε ότι μετά το τέλος του 15 Αυγούστου, τις επόμενες μέρες που θα επιστρέψουν και κάποιοι και από διακοπές ή τέλος πάντων η κινητικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτές τις μέρες, προφανώς θα είναι χειρότερη η κατάσταση. Εντάξει, το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλες τις καταστάσεις και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και τα υπόλοιπα νοσήματα. Και γι' αυτό το λόγο η ακύρωση των τακτικών χειρουργείων μοιάζει να είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στα τακτικά χειρουργεία. Από εβδομάδα θα έχουμε κατάργηση των τακτικών χειρουργείων. Είναι αδύνατον δηλαδή να μπορεί να χωρέσει ή να αντέξει το νοσοκομείο, νοσηλείες σε όλες τις κλινικές και σε όλες τις υπηρεσίες του. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα παθολογικά περιστατικά. Είναι περιστατικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτά, όμως είναι μια πολύ κρίσιμη, πάρα πολλές κρίσιμες, πολύ κρίσιμες αυτές οι μέρες που δεν φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση. Ας το κρατήσουμε αυτό και μάλιστα στο φόντο και της αύξησης των κρουσμάτων. 118 σήμερα, τα περισσότερα από ποτέ στη Μεσσηνία. Θα δούμε. Η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας να δοκιμάζεται όσο δεν συνεχίζονται οι εμβολιασμοί και τα προβλήματα θα παίρνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Χαρακτηριστική άλλωστε η εικόνα και στα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, τα οποία είναι υποστελεχωμένα παρά το αυξημένο βάρος που φέρουν με τους γιατρούς να υψώνουν κραυγή αγωνίας, διεκδικώντας το αυτονόητο. Αυξημένες είναι οι ανάγκες σε ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό στα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Μελιγαλά, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν τους εμβολιασμούς, την ανίχνευση για COVID-19, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίσουν επίγοντα και τακτικά περιστατικά. Για να υπάρξουν όλα αυτά και να δουλεύουν όπως πρέπει, χρειάζεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο πρόβλημα από το νοσοκομείο Καλαμάτας. Ήδη έχουν αποσπαστεί 4 αγροτικοί ιατροί από το κέντρο υγείας Μελιγαλά και τώρα ήρθε μια απόσπαση 2 ακόμα γενικών ιατρών για τις ανάγκες του νοσοκομείου. Και να επισημάνουμε ότι σε παλιότερες μετακινήσεις προς το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έχουν φύγει άλλοι 5 συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Καλαμάτας και δουλεύουν. Όπως καταλαβαίνετε, αν ισχύσει αυτό, δηλαδή φύγουν ακόμα 2 γενικοί ιατροί για το νοσοκομείο Καλαμάτας, θα δυνατούμε πλέον να καταρτήσουμε πρόγραμμα εμβολιασμού, εμβολιασμών κατοίκων που κάνουμε, εφημεριών και κέντρο ανίχνευσης COVID, καθώς και να λειτουργήσουν και τα περιφερειακά μας ιατρία. Την ίδια ώρα η στελέχωση των κέντρων υγείας κρίνεται επιτακτική, καθώς οι ανάγκες δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν. Εμείς έχουμε κάνει έκκληση αυτή τη στιγμή για βοήθεια, γιατί ουσιαστικά, όπως σας είπα, όλα αυτά τα εμβολιαστικά κέντρα για να λειτουργήσουν, οι κινητές μονάδες εμβολιασμού, τα ΤΕΠ, το κέντρο ανίχνευσης COVID, όλα αυτά χρειάζονται προσωπικό. Αν το προσωπικό το
μεταφέρουμε στο νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ισχύσει τίποτα από αυτά και δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα από αυτά. Καμία πρόθυψη ιατρού σε κέντρο υγείας. Τώρα για το νοσοκομείο, δεν ξέρω τι προσλήψεις γίνονται, γιατί συνέχεια ούτε και εκεί πρέπει να έχουν γίνει. Οπότε καταλαβαίνω για να ζητάνε συνέχεια γιατρούς και να αποδυναμώνουν συνέχεια την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς κατανοούμε το αυξημένο όγκο των περιστατικών που καλύτερα να διαχειριστεί το νοσοκομείο Καλαμάτας λόγω της πανδημίας, αλλά τονίζουμε τον καταλυτικό ρόλο των κέντρων υγείας ως προς την αποφόρτισή του. Εξάλλου, σε όλα τα οργανωμένα συστήματα υγείας στον κόσμο, πρωταρχικός στόχος είναι η ενίσχυση πρωτοβάθμιας υγείας και όχι η αποδυνάμωσή της. Εδώ πέρα στην Ελλάδα αποδυναμώνουμε την πρωτοβάθμια υγεία, η οποία είναι ο στυλοβάτης όλου του οικοδομήματος της υγείας. Οπότε όλα αυτά τα περιστατικά που δεν θα μπορέσουν να ελεγχθούν και να αποφορτιστεί το νοσοκομείο, θα φτάσουν στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αντέχει να τα διαχειριστεί. Προφανώς δεν αντέχει το νοσοκομείο, το είδαμε και νωρίτερα. Θα συζητήσουμε για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, τον Δημήτρη Τζορτζίνη, που είναι απόψε μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Τζορτζίνη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Ένα νέο σοκ. 118 νέα κρούσματα σε μία ημέρα. Ακούσαμε και την κυρία Λιφέρη που έχουμε πια νέες κλίνες, γιατί δεν μπορεί να γίνουν ούτε διακομιδές γύρω-γύρω. Σπάρτη, για παράδειγμα, Τρίπολη, Πάτρα, είναι γεμάτες και εκεί οι COVID κλινικές. Και ακούσαμε και τον κύριο Μανδυλάρη, ο οποίος ύψωσε κραυγή αγωνίας για την υποστελέχωση και των κέντρων υγείας. Πόσο άσχημα είναι τα πράγματα? Ακούστε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά ακόμα. Εμείς το έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και στο παρελθόν. Προς δύο κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση ήταν πολύ νωρίς όσον αφορά τις υποδομές υγείας, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ένα σημαντικό τρίτο ή τέταρτο κύμα. Αυτά τα λέγαμε πριν και από το τρίτο κύμα. Ο κ. Μανδυλάρης έχει απόλυτο δίκιο. Αν διαλυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα περιστατικά σωρεύονται στο νοσοκομείο, όμως και το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δείχνει να αρχίζει να φορτίζεται. Η φόρτιση του νοσοκομείου θα είναι πιο έντονη αν τα κρούσματα αυτά θα αυξηθούν στην πορεία, γιατί η κορύφωση του τουριστικού κύματος είναι το 15 Αύγουστο και θα συνεχίσει και την εβδομάδα που ερχόμαστε. Άρα, επομένως, 10-15 μέρες μετά, είμαστε αρχές Σεπτέμβρη. Στις αρχές Σεπτέμβρη φαντάζομαι ότι θα κορυφωθεί αυτό που θα γίνει στη συνέχεια. Είμαστε άρα 10 μέρες πίσω στην εκδήλωση των κρουσμάτων. Είμαστε έτσι. 10 μέρες πίσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίζουμε τα κρούσματα που έχουν δημιουργηθεί στις αρχές Αυγούστου. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι και η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων, η οποία δεν είναι καλή. Δείχνει ότι ανεβαίνουν ηλικιακά τα κρούσματα σταδιακά και δείχνει να μειώνεται και η ηλικία των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο Καλαμάτας δείχνει να φορτίζεται. Θα πρέπει σαφώς να έχει προγραμματιστεί έτσι η λειτουργία του, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει πολλαπλάσιες εισαγωγές. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει, δεν έχω, έχω την ενημέρωση που έχετε και εσείς. Άλλες 8 κλίνες σήμερα, φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω, είναι και οι παθολογικές, είναι και οι άνθρωποι που αρρωσταίναμε και αρρωσταίνουμε πάντα πέρα από τον κορονοϊό, κύριε Τζορτζίνη. Πόσο μάλλον όταν έχουμε διπλασία στον πληθυσμό λόγω των επισκεπτών. Και το Σεπτέμβρη, αν αρχίσουν τα σχολεία, να ξέρετε, θα υπάρχουν περισσότερες ιώσεις άλλου τύπου, non-COVID, εκτός από COVID. Να πω κάτι άλλο. Δεν μπορούμε εύκολα να διακομίσουμε γύρω-γύρω ασθενείς, γιατί όπως φορτιζόμαστε εμείς, φορτίζεται και η Σπάρτη, φορτίζεται και ο Πύργος, φορτίζεται η Πάτρα, η οποία είναι ήδη πολύ φορτισμένη. Και σας θυμίζω τι γίνεται στο Ηράκλειο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να διακομίσουν πουθενά, γιατί η Κρήτη είναι απομακρυσμένη και η μόνη σωτηρία είναι το κέντρο, η Αθήνα. Αλλά με την επιστροφή των εκδρομέων και την επάνωδο από τις διακοπές του καλοκαιριού, αυτό που θα φορτιστεί πρώτα, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, θα είναι το κέντρο, η Αθήνα. Και εκεί το τέταρτο κύμα θα είναι πιθανόν πιο ολέθριο από την περιφέρεια. Άρα θα πρέπει να οργανωθούμε, να ξαναπούμε πάλι αυτά που έχουμε πει, τα χιλιοϋπωμένα, αποστάσεις, μέτρα,
ο καθένας από εμάς που έχει... Δεν ισχύει τίποτα από αυτά, έτσι. Θα έχετε πάει μια βόλτα με την οικογένειά σας στην παραλία, για παράδειγμα. Δεν έχω δει άνθρωπο με μάσκα, που καλά κάνει ο κόσμος και θέλει και να διασκεδάσει και να ξεκουραστεί και τα καταστήματα να δουλέψουν. Αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η συνέχεια θα είναι πραγματικά εξαιρετικά άσχημη για όλους μας. Και είπατε και επίσης αυτό που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Αρρωσταίνουν όλο και πιο νέοι άνθρωποι, παραγωγικοί άνθρωποι, άνθρωποι που αύριο δεν ξέρεις πόσο όλο αυτό θα βγει. Είχαμε και έναν θάνατο που είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει κάθε κανόνα. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές που ήταν πλήρως εμβολιασμένος. Άρα μιλάμε για ένα μείγμα εκρηκτικό που δεν μπορεί να κάνει κανέναν να εφησυχάζει. Σίγουρα, ακούστε, η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα τώρα το καλοκαίρι έχουν χαλαρώσει. Δεν λαμβάνονται τα μέτρα όπως θα πρέπει. Γι' αυτό τα χιλιοϋπομένα θα πρέπει να τα ξαναπούμε. Αποστάσεις, μάσκα, περιορίζουμε τις δραστηριότητές μας και τις επαφές μας με τον κόσμο, τις κοινωνικές μας επαφές όσο μπορούμε. Και κάτι άλλο, όταν έχουμε το παραμικρό σύμπτωμα ή νιώθουμε ότι έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιον που έχει σύμπτωμα, καλό είναι να απομονωθούμε λίγο, να φορέσουμε τη μάσκα μας, έτσι ώστε να προφυλάξουμε τους γύρω μας, τους φίλους μας, τους συνεργάτες μας, τους συναδέλφους μας και οποιοδήποτε άλλο ερχόμαστε σε επαφή. Όσο για να αφορά αυτό που είπατε για το θάνατο του στη Θεσσαλονίκη του πλήρως εμβολιασμένου, είναι ο πρώτος θάνατος πλήρως εμβολιασμένου ασθενή στην Ελλάδα, να ξέρετε, στους 13.000 τόσους. Ήταν 13.000 τόσους νεκρός που θρυνούμε από την πανδημία. Να ξέρετε ότι το εμβόλιο δεν καλύπτει πλήρως. Αυτό το ξέρουμε από την αρχή. Η καλλιπτικότητα του εμβολίου μπορεί να φτάσει μέχρι το 80-90-95% από ό,τι φαίνεται, ανάλογα με τη μελέτη που δημοσιεύεται. Άρα υπάρχει ένα ποσοστό συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν καλύπτονται από το εμβόλιο. Γιατί έρχονται οι αντιεμβολιαστές, αρνητές και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι που ζουν ανάμεσά μας και λένε να ορίστε τι συνέβη. Άρα γιατί να εμβολιαστώ. Το ακούσαμε και αυτό τις τελευταίες ημέρες. Όχι, κανένα εμβόλιο. Ούτε το έπαθε από το εμβόλιο ο άνθρωπος αυτός, για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Γιατί όχι, δεν το έπαθε από το εμβόλιο, κόλλησε COVID και δεν τον κάλυψε το εμβόλιο. Να ξέρετε ότι τα εμβόλια που κάνουν τα παιδιά της Ιλαράς, της Ερυθράς, οι καλλιπτικότητες τους είναι 65-70%. Κανένα εμβόλιο δεν καλύπτει 100%. Αυτό το ξέρουμε από εμβόλια που έχουν βγει τη δεκαετία του 60 και του 70. Να πω κάτι άλλο. Τα στοιχεία των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται και με μία δόση ακόμα, υπολογίζοντάς τους, να ξέρετε ότι είναι 95% ανεμβολίαστη είναι οι νοσηλευόμενοι συλλήβδιν στην Ελλάδα, ταιριάζουν δηλαδή με τα στοιχεία που έδωσε η κυρία Λιφέρη προχθές για το νοσοκομείο, και 5% είναι εμβολιασμένοι, οι περισσότεροι είναι με την μία δόση. Να μιλήσουμε λίγο για τον εμβολιασμό, λοιπόν. Σώζει. Γιατί δεν το πιστεύουν αυτό κάποιοι συνανθρωποί μας και είμαστε άσχημα στους εμβολιασμούς? Είναι ο μόνος δρόμος, ο τρόπος για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, έτσι, ο μόνος δρόμος που υπάρχει. Σωστά. Ακούστε, το εμβόλιο η πολιτεία το χειρίστηκε επικοινωνιακά λάθος από την αρχή. Να το πούμε, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Η επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, της πολιτικής προστασίας μάλλον για να είμαστε σαφείς, ήταν πολύ κακή στην αρχή όσον αφορά το εμβόλιο. Αυτό πιθανόν να βόλευε κιόλας, γιατί ήταν λίγα τα εμβόλια, να μην υπάρχουν αντιδράσεις και συνωστισμός και ψάχνονται πώς θα εμβολιαστούμε. Θυμάστε ότι τα ραντεβού στην αρχή ήταν πολύ μακρινά για εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή χάθηκε αυτό το παιχνίδι της ενημέρωσης. Δεν έγινε ποτέ σωστή ενημέρωση από επιστήμονες, γιατρούς, δεν παροτρύνα τον κόσμο κανένας, πέρα από κάποιους γραφικούς, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, στους ιατρικούς συλλόγους κατά τόπου στην Ελλάδα, και όχι από όλους, που λέγανε ρωτήστε το γιατρό σας. Εμείς θυμάστε, το λέγαμε από την αρχή, ρωτήστε ένα γιατρό να σας πει αν θα πρέπει να εμβολιαστείτε ή όχι, και μην διαβάζετε το Facebook ή δεν ξέρω κάτι άλλο, να μην κατηγορήσουμε το Facebook, κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ή το γείτονα, ή τον περιπτερά, ή τον ταξιτζή, δεν ξέρω ποιον άλλον. Αυτό το παιχνίδι της ενημέρωσης χάθηκε. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρνητής του εμβολίου επειδή είναι ανενημέρωτος. Δεν έχει ενημερωθεί για τα ωφέλη του εμβολίου και για τις πιθανές βλάβες που μπορεί να υπάρχουν.
Υπάρχει αυτό που ακούμε πάρα πολύ έντονα και ρωτούν και διερωτώνται και τέλος πάντων τους απασχολεί κάποιους από αυτούς που παρουσιάζονται ως αρνητές ή απλώς έχουν τους ενδιασμούς τους, για να μην τους χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους, ότι δεν έχει προλάβει να δοκιμαστεί όπως άλλα εμβόλια. Μιλήσατε και για τις παιδικές ασθένειες που έχουν εκλείψει και για μια σειρά από εμβόλια. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς επιπτώσεις μπορεί να έχει μετά από πολλά χρόνια. Να το απαντήσουμε λίγο αυτό, γιατί ειδικά ως προς και το mRNA δοκιμάζεται πάρα πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Ακούστε, τα εμβόλια αυτού του τύπου έχουν δουλευτεί πολλά χρόνια πίσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το εμβόλιο βγήκε πολύ γρήγορα, ήταν ανάγκη, δούλεψαν πάρα πολλοί επιστήμονες, είναι πρωτόγνωρο να δουλέψουν τόσα εκατομμύρια επιστημόνων, όχι μόνο γιατρών, ώστε να στηθεί αυτό το εμβόλιο. Σκεφτείτε ότι ένα εμβόλιο συνήθως δουλεύουν 200-300 άτομα σε όλο τον κόσμο για να στηθεί στο παρελθόν. Σε αυτό το εμβόλιο δούλεψαν εκατομμύρια άνθρωποι για να μπορεί να στηθεί τόσο γρήγορα. Σαφώς δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένας, για να είμαστε ειλικρινείς, και για κανένα φάρμακο ότι μετά από 5, 10, 35, 135 χρόνια δεν θα βρεθεί μια παρενέργεια καινούρια. Μπορεί να ισχύει και για ένα απλό, για την παρακεταμόλη, η οποία είναι το γνωστό ντεπών, το Παναντόλ, ή η ασπιρίνη, βρήκαμε παρενέργειες 100 χρόνια μετά. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά το κόστος όφελος του εμβολίου είναι υπέρ σημαντικά του κόστους. Και να σας το θέσω κι αλλιώς. Ποιος εγγυάται σε έναν μη εμβολιασμένο που θα νοσήσει από κορονοϊό και δεν θα πάθει τίποτα, δεν θα έχει κανένα σύμπτωμα, ότι αυτό το πραγματάκι δεν θα έχει ένα απότερο πρόβλημα για αυτόν? Γιατί οι επιστήμονες λένε, και υπάρχουν και θεωρίες σοβαρά και μελέτες στηριζόμενες αυτό, ότι αυτοί που έχουν νοσήσει από κορονοϊό πιθανόν μετά από 5 ή 10 χρόνια να έχουν σοβαρά αναπνευστικά ή αγκιακά προβλήματα. Ήδη υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που έχουν νοσήσει και μετά από κάποιους μήνες αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα υγείας, ειδικά αναπνευστικά, έτσι, και σε όλες τις ηλικίες και παιδιά ανάμεσά τους. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι από μόνο τους απάντηση. Πώς μπορείς να ξέρεις τι θα σου αφήσει ένας τέτοιος ιός και να εμπιστεύεσαι με την έννοια αυτή και να λες δεν πειράζει, ας νοσήσω, και όχι ένα εμβόλιο που έχουν γίνει όσες μελέτες τέλος πάντων και έρευνες έχουν γίνει? Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνουμε ως προς τους εμβολιασμούς. Ακούστε, κανένα εμβόλιο δεν παίρνει έγκριση από τον FDA και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμβολιασμών ή Φαρμάκων χωρίς να μελετηθεί. Οι επιστήμονες που συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές είναι αξιόλογοι συνάδελφοι με σημαντικά βιογραφικά, είναι γνώστες του αντικειμένου και δεν βάζουν την υπογραφή τους αβασάνιστα και τη γνώμη τους αβασάνιστα για να κυκλοφορήσει ένα εμβόλιο. Τα πράγματα είναι λίγο πάρα πολύ σοβαρά στο να εγκρίνεις ένα εμβόλιο. Αυτό το εμβόλιο έχει πάρει έγκριση για αυτή την κατάσταση, είναι ο μόνος δρόμος για να βγούμε από αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ δεν κατηγορώ τελείως τον κόσμο, είναι ανενημέρωτος. Και να σας πω και κάτι, δεν βγήκε ποτέ κανένας επιστήμονας ειδικός που να είναι τεχνολόγος φαρμακευτικών προϊόντων ανάλογων του εμβολίου, να κοιτάει τους τηλεθεατές στα μάτια και να τους πει ότι αυτό το εμβόλιο είναι ασφαλές, κάντε το γιατί θα σας σώσει. Και να τους πείσει για αυτό το πράγμα. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Αντίθετα, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ενημερώσουν, που δεν είναι κακό, με τον Δήμαρχο, με τον Μητροπολίτη, που κάνουν πολύ, πολύ περισσότερη δουλειά από αυτή που τους αναλογεί, και μπράβο τους ειδικά στη Μεσσηνία. Από μένα που είμαι πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο, που προσπαθώ, αλλά δεν είναι αυτό που μου αναλογεί αυτό εμένα, να βγαίνω να λέω ως ειδικός εντός εισαγωγικών. Είμαι γιατρός, αλλά δεν είμαι ειδικός στα εμβόλια. Υπάρχει όμως κάτι. Άρα δεν μπορώ να πείσω εύκολα. Που αναλογεί σε εσάς και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί σας τιμά, επειδή είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, είστε ένας ιδιώτης γιατρός, δεν είναι η ειδικότητά σας που να σχετίζεται άμεσα με όλο αυτό και σας τιμά που το λέτε, αλλά είστε όλοι γιατροί ενήμεροι και ειδικά οι επικεφαλής των συλλόγων μπαίνοντας μπροστά στην προσπάθεια αυτή της ενημέρωσης. Υπάρχει όμως κάτι που θα ήθελα να το απαντήσετε ως γυναικολόγος πια και όχι μόνο ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ακούμε πάρα πολλά για την αναπαραγωγική ηλικία, ακούμε πάρα πολλά για το εάν γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυες ή που είναι έγκυες πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που δίστανται. Εσείς τι θα τους λέγατε, έτσι όπως είπατε πριν, κύριε Τζορτζίνη, κοιτώντας στα μάτια? Κοιτώντας τους τηλεθεατές στα μάτια, τις τηλεθεάτριες, μάλλον και τους τηλεθεατές στα μάτια. Ναι, γιατί απασχολεί και τους μελλοντικούς πατεράδες. Αυτό δεν χρειάζεται να το απαντήσω εγώ. Το έχει απαντήσει η Ελληνική Μευτική Γυναικολογική Εταιρεία, που είναι έγκριτοι καθηγητές μευτικής γυναικολογίας από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, ότι
υπάρχει οδηγία όλες οι γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία και οι γυναίκες που είναι σε όλα τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, ακόμα και αυτές, θα πρέπει να εμβολιαστούν, γιατί ειδικά οι εγκυμονούσες είναι υψηλού κινδύνου. Άρα το επιστημονικό όργανο, το αρμόδιο, έχει απαντήσει εγγράφως γι' αυτό. Και οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί, είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, το σκέφτονται πέρα από τις εγκυμονούσες ή τις γυναίκες που έχουν γεννήσει και θυλάζουν. Σαφώς. Υπάρχει οδηγία και για τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και για τις εγκυμονούσες και για τις θυλάζουσες. Είναι ξεκάθαρο και αυτό να το. Γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές. Όχι, έχει λυθεί αυτό με οδηγία από την Ελληνική Μευτική Γυναικολογική Εταιρεία. Μάλιστα και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει ένα ανάλογο. Μια υποσημείωση ότι οι εγκυμονούσες είναι υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να εμβολιαστούν για τον COVID-19. Στο δικό σας ιατρείο, οι δικές σας και ασθενείς και γυναίκες πελάτησες με την έννοια σαν κατάσταση υγείας τέλος πάντων που θέλουν να γεννήσουν, έχουν εμβολιαστεί στο σύνολό τους? Όχι, δεν έχουν εμβολιαστεί όλες, αλλά γίνεται τουλάχιστον στο δικό μου το ιατρείο ένας αγώνας ενημέρωσης και προσπαθώ να τις πείσω ότι το καλό για αυτές είναι να εμβολιαστούν. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τα καταφέρνω. Αυτό δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνουν πάρα πολλοί συναδελφοί. Γνωριζόμαστε. Αν είχατε ένα τρίτο, τέταρτο παιδί, ήταν η Κωνσταντίνα, να τα πούμε έτσι απλά λαϊκά, έγκυος, θα το κάνατε? Σαφώς θα το έκανα. Σαφώς θα το έκανα. Στη σύζυγό του. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Μα η γυναίκα μου είναι σε αναπαραγωγική ηλικία και έχει κάνει το εμβόλιο από τους πρώτους, γιατί ήταν και υγειονομικός. Οπότε έκανε το εμβόλιο στην αρχή ως όφιλε να το κάνει. Άρα, δεν είχα κάποιο ενδιασμό στο να εμβολιάσω κάποιον από τους δικούς μου ανθρώπους, έχουν εμβολιαστεί, όλη η οικογένειά μου έχει εμβολιαστεί. Το κρατάμε αυτό, νομίζω ότι είναι ο μόνος. Εννοείται ότι τα δύο μικρά παιδιά δεν έχουν ένδειξη να εμβολιαστούν, γιατί είναι πολύ μικρά. 5 και 2, έτσι δεν. Θα υπάρξει. Αν θα υπάρξει και για τι βλέπετε. Σαφώς θα, αν υπάρξει, νομίζω ότι θα κατέβουν οι ηλικίες. Ήδη είναι αυτή τη στιγμή στα 12 χρόνια. Υπάρχει μια προπτική από ό,τι φαίνεται να. Στα παιδιά είμαστε τώρα λίγο που θα ανοίξουν πιο επιφυλακτικοί, γιατί αυτό που λέγαμε νωρίτερα πρέπει να γίνουν και μελέτες στα παιδιά. Σε αυτή τη φάση, από όσο γνωρίζω, είναι σε φάση μελέτης για μικρότερες ηλικίες. Από 8 μέχρι 12. Να δώσουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένας αόρατος εχθρός και από την άλλη είναι οι επιστήμονες που προσπαθούν και έχουν κάνει μελέτες για ένα εμβόλιο, το οποίο ειδικά ως προς το Moderna και τη Pfizer, το εμβόλιο που είναι με αυτή την λογική τέλος πάντων του mRNA, δοκιμάζεται πάρα πολλά χρόνια για μια σειρά από καταστάσεις. Σωστά, έτσι είναι. Να πω και ένα τελευταίο, και είναι μια, επειδή είμαστε τώρα στο 15 Αύγουστο, είναι μια έκκληση περισσότερο προς τους συναδέλφους μου, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα τους παρακαλούσα, επειδή το σύστημα υγείας φορτίζεται, ό,τι μπορούν να δουν στα ιατρεία τους και να μην το παραπέμπουν στο νοσοκομείο, που το κάνουν σίγουρα και υπεύθυνα και έχουν τραβήξει αρκετό κουπί οι ιδιώτες μέχρι σήμερα για την πανδημία, να συνεχίσουν να το κάνουν, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους μας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, οι οποίοι κακά τα ψέματα είναι πραγματικά μέσα στη γαλέρα και τραβάνε κουπί και θα συνεχίσουν να τραβάνε πιο άγριο κουπί. Κάτι τελευταίο, επειδή είπατε πριν πως υπάρχει ένα έλλειμμα καταγεγραμμένο σε ό,τι έχει να κάνει και με την ενημέρωση, και το έχουμε δει και δεν είναι μορφή. Βέβαια ήταν ένας πόλεμος και εξακολουθεί. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και για τους συναδέλφους σας εμβολιασμένους ή μη. Εμβολιάζονται νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, γιατί λήγουν και οι προθεσμίες. Έληξε ήδη για αυτούς που είναι στα γυροκομεία, στα άσυλα και πραγματικά δεν μιλάει κανείς. Έχει πέσει το μπαλάκι στην ανεξάρτητη αρχή και λένε κάτι ποσοστά γενικότερα για τη χώρα, έτσι πετάνε ένα 25-30% και δεν μας δίνει κανείς εικόνα. Ακούστε, ενώ τελειώνουν οι. Δεν είναι εύκολο να έχει κάποιο στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε είναι από την ΥΠΕ όσον αφορά τα κέντρα υγείας, από τη διοικήτρια του νοσοκομείου όσον αφορά τους γιατρούς του νοσοκομείου και ό,τι στοιχεία μπορούν να έχουμε στα πλαίσια της ενημέρωσης από τους ιδιώτες. Έχουν αρχίσει να εμβολιάζονται. Τα στοιχεία, ας πούμε, από τους ιδιώτες, δεν μπορείς να ξέρεις ποιοι είναι εμβολιασμένοι, ποιοι δεν είναι εμβολιασμένοι ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει μια τέτοια καταγραφή. Όμως, μιλώντας, επειδή κακά τα ψέματα οι γιατροί γνωριζόμαστε μεταξύ μας, οι ιδιώτες γιατροί, εκτός από ένα μικρό διψήφιο αριθμό, 10, 11, 12 ιδιωτών σε όλη τη Μεσσηνία, όλοι οι υπόλοιποι έχουν εμβολιαστεί. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Κάτι. Και αυτοί θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν μπει, νομίζω, στη διαδικασία. Ελάχιστοι
είναι ανεμβολίαστοι. Και μακάρι, επειδή μιλάμε στο νοσοκομείο, είναι ένα παρόμοιο ποσοστό από ό,τι ξέρω από την κυρία Λιφέρη, και στα κέντρα υγείας πάλι ένα παρόμοιο ποσοστό. Και ας το δείτε κάποια στιγμή, τροφή για σκέψη, γιατί θα μπορούσα και να μην το αναφέρω δημόσια. Το είπα και χθες τον κύριο Μανδυλάρη. Υπάρχουν κάποιες φήμες, θα το αφήσω σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή, για το αν είναι πραγματική μερική από αυτούς τους εμβολιασμούς. Γιατί καταλαβαίνετε, μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων γίνεται, μπορεί να μαζευτούν 2-3 αρνητές που να είναι μαζί και να πούνε έχω εμβολιαστεί, δεν εμβολιάστηκαν κανονικά τελικά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, φυσιολογικός ορός κτλ. Γιατί έχουμε κάποια παραδείγματα που φέρονται εμβολιασμένοι σε νοσηλευτικό και έχουν αρρωστήσει. Όχι ένα άτομο συγκεκριμένα, γι' αυτό λέω. Καλό είναι να το δείτε. Δεν ξέρω με ένα τεστ αντισωμάτων. Ακούστε με, φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα, αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Προφανώς. Δεύτερον, επισύρει ποινές, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ βαριές για το γιατρό που έχει την εποπτεία του εμβολιασμού. Δηλαδή, ένας γιατρός που θα αποδειχθεί ότι έκανε ένα μαϊμού εμβολιασμού, να ξέρετε, στην καλύτερη περίπτωση θα χάσει την άδειά του και δεν θα ξαναδουλέψει σαν γιατρός. Σας το λέω γιατί αυτό είναι ξεκάθαρο από την ανώτερη αρχή. Δεύτερον, να πω κάτι παραπέρα. Εγώ είχα προτείνει και το πρότεινα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, εδώ και καιρό, και το ξαναλέω και θα το συζητήσω και με τον Περιφερειάρχη άμεσα, ότι θα πρέπει στα κονδύλια που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ να δοθούν κονδύλια για την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των ιατρικών συλλόγων. Η ψηφιοποίηση, αν είχε γίνει, που δεν έγινε, γιατί χρειάζεται τεράστια χρήματα που οι ιατρικοί σύλλογοι δεν τα έχουν, γιατί δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι αυτόνομοι. Χρηματοδοτούνται μόνο από τις συνδρομές των γιατρών μελών τους, οι οποίες είναι χαμηλές. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος Μεσσηνίας παίρνει 90 ευρώ από τον κάθε μέλος του το έτος. Άρα, αντιλαμβάνεστε, τα ποσά δεν είναι μεγάλα, γιατί έχει τεράστια λειτουργικά έξοδα το εγχείρημα. Ιδέ, τα διοικητικά συμβούλια, οι πρόεδροι είναι άμυστοι. Δεν παίρνουν μισθό από κάποιον. Εγώ δεν παίρνω μισθό από κάποιον, ούτε από τον ιατρικό σύλλογο. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επομένως, δεν είχαν τα χρήματα και δεν έχουν τα χρήματα να μπορέσουν να ψηφιοποιηθούν. Αν μπορούσαμε να μπούμε στο ΕΣΠΑ ή αν μπορέσουμε να μπούμε στο ΕΣΠΑ και ψηφιοποιηθούμε, θα είχαμε τη δυνατότητα και πλατφόρμας, ποιοι είμαστε εμβολιασμένοι, ποιοι δεν είμαστε, ποιοι είμαστε γιατροί, ποιοι δεν είμαστε, τι πτυχία έχουμε, τι δεν έχουμε, και αυτά να μπορεί να τα ελέγξει και ο πολίτης. Ας τα δουν, αυτά σε δεύτερο χρόνο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους και ειδικά στους γιατρούς στο νοσοκομείο και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο από εδώ και πέρα θα έχει σημαντικό φόρτο σε σχέση με το τώρα. Και ας γίνουν. Εύχομαι να βγω ψεύτης αυτό. Δυστυχώς όμως είδαμε και σήμερα και γενικότερα την εικόνα. Καλή δύναμη. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το αυτονόητο όλοι να εμβολιαστεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Άλλωστε δεν είναι τυχαία και τα νούμερα σε ό,τι έχει να κάνει με το υλικό φορτίο. Περίπου 1000 ενεργά κρούσματα στην Καλαμάτα. Αυξημένο είναι το υλικό φορτίο που ανιχνεύτηκε στα λίμματα του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμάτας, το οποίο φαίνεται να αντιστοιχεί σε περίπου 1000 πιθανά κρούσματα με COVID-19. Δυστυχώς, αναμενόμενο βέβαια ήταν, λόγω της υφξημένης κινήσεως του τριημέρου του 15 Αύγουστο, βρέθηκε ένα υφξημένο φορτίο στο βιολογικό καθαρισμό σε πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το πριν, το οποίο πριν ήταν γύρω στις 3.500 μονάδες. Τώρα φτάσαμε δυστυχώς 19.000 μονάδες, που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000 κρούσματα. Άλλωστε και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και τα λοιπά δείχνουν κάτι το οποίο αναμέναμε, αλλά όχι σε αυτήν την έκθεση. Που σημαίνει, εμείς ανελιπώς κάνουμε τους ελέγχους, στέλνουμε στο εργαστήριο στην Αθήνα. Η νεότερη μέτρηση θα έρθει την Παρασκευή. Θα δούμε βέβαια, γιατί είναι κρίσιμο σημείο το 15 Αύγουστο. Αλλά το κρίσιμο είναι, θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας γύρω από τα μέτρα προστασίες. Που αυτά που υπάρχουν σήμερα του εμβολίου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και τα προσωπικά μας μέτρα προστασίας, τα οποία αφορούν καθ' εαυτό εμάς. Κατά συνέπεια, ναι μεν ότι ζητάμε
των υποχρεώσεων του κράτους, από την άλλη πλευρά όμως να αναλογιστούμε και τις δικές μας ευθύνες, που σημαίνει πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσει σε νεότερα στάδια μείωση των κρουσμάτων, να αυξάνεται η ανοσία. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Ας ευχηθούμε στον Θεό να μας βοηθήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να σημειωθεί ωστόσο ότι στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας πέφτουν τα λίμματα από όλη σχεδόν τη Μεσσηνία. Υπάρχει πρόβλημα διότι στο βιολογικό καθαρισμό καταλήγουν τα λίμματα σχεδόν όλης της Μεσσηνίας με τα βιτιοφόρα. Και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν αυτά προέρχονται από το κέντρο της Καλαμάτας ή από άλλα διάφορα σημεία. Τώρα είναι άλλο κεφάλαιο το οποίο στο μέλλον θα συζητηθεί και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια λύση, διότι θα το πω ενδεχομένως να ενοχλεί ορισμένους. Δεν μπορεί η Καλαμάτα να είναι το κέντρο των λιμάτων όταν υπάρχουν πλημελείς λειτουργίες ή ελλιπείς λειτουργίες σε άλλους δήμους. Να φροντίσουν λοιπόν πριν να εξαναγκαστούμε να κόψουμε τα λίμματα από την Καλαμάτα, την εισαγωγή της Καλαμάτα. Είναι αδικία από το Θεό. Είναι και αυτό ένα σοβαρό θέμα και να έρθουμε τώρα σε κάτι που θα μας απασχολήσει έντονα από αυτήν την εβδομάδα, καθώς έχουμε ήδη τις πρώτες επιστροφές των εκδρομέων του 15 Αύγουστου. Οι ειδικοί εφιστούν σε όλους την προσοχή, τονίζοντας πως μετά τις διακοπές τους πρέπει να τηρούν στο ακέραιο τα μέτρα προστασίας και φυσικά να υποβάλλονται σε τεστ και μάλιστα αρκετά συχνά. Μεγάλη προσοχή εφιστούν οι ειδικοί σε αυτούς που επιστρέφουν από τις διακοπές τους. Τους καλούν να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας και να κάνουν τακτικά self-test ή rapid test πριν επιστρέψουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή στην εργασία τους, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης του κορονοϊού είναι υψηλός. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα πλήρη εργαστηριακό έλεγχο, ένα τεστ rapid ή μοριακό, όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές, από τα νησιά, είτε στο χώρο που είναι το διακοπό μας την τελευταία ημέρα ή μόλις επιστρέψουμε στη μόνιμη κατοικία μας. Ο συνωστισμός σε συνάρτηση με την μη τήρηση των μέτρων αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό για την μετάδοση του κορονοϊού, ειδικότερα σε όσους είναι ανεμβολίαστοι, με τους Σουηδικούς για ακόμη μια φορά να κάνουν έκκληση στον κόσμο να εμβολιαστεί προκειμένου να θωρακίσει τόσο τον ίδιο τον εαυτό όσο και το σύνολο της κοινωνίας. Μπορεί να διασπείρουμε τον ιό στην οικογένειά μας ή στον εργασιακό μας χώρο. Άρα λοιπόν είναι επιτακτικό να κάνουμε τον έλεγχο. Είναι καλό είναι μόλις επιστρέψει στην κατοικία να μην το κάνουμε, γιατί ο συνωστισμός μέσα στο καράβι μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Άρα μόλις επιστρέψει στη μόνιμη κατοικία να κάνει το rapid ή μοριακό. Και πάντα να έχουμε κατά νου ότι τις τέσσερις μέρες θα εκδηλώσουμε αυτά τα συμπτώματα. Είτε θα έχουμε καταρροή, είτε θα έχουμε βήχα ξηρό, είτε θα έχουμε μια δεκατική πυρετική κίνηση. Όταν θα έχουμε και ένα βάρος στο στήθος, μια καταβολή δυνάμεων, αρθραλίες. Όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα που είναι γνωστά και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εκεί πρέπει να προβληματιστούμε, να πάμε στο θεράποντα ιατρό για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο που θα γίνει είτε μοριακό είτε rapid test. Πρέπει να τονίσω επ' ευκαιρία την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, γιατί άνω των 30 ετών, άνω των 60 ετών έχουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι 30% και των 30, 40 με 50 είναι ο ένας στους δύο. Θέλω και διαμέσου του καναλιού σας να απευθύνω και μία έκκληση εδώ από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, ότι πρέπει να κλείσουμε ραντεβού να εμβολιαστούμε. Να αφήσουμε στην άκρη την συνωμοσιολογία, την αμάθεια και την παραπληροφόρηση που ακούμε σε καθημερινή βάση και να τρέξουμε να κλείσουμε το ραντεβού με το εμβόλιο. Μόνο όπλο μας είναι ο εμβολιασμός. Και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και μία μείωση των ραντεβού, ίσως επειδή λείπουν πολλοί συνάνθρωποι μας στις διακοπές. Ενώ το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας είχαμε ραντεβού που έφταναν τα 380 άτομα, τώρα πλησιάζουν τα 160 άτομα. Πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε ραντεβού.
Να μείνουμε στο θέμα, γιατί έχουμε αυτήν την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, 118 μόνο σήμερα, 4.000 κάτι σε όλη την Ελλάδα, πολύ δύσκολη κατάσταση και ακριβώς για όσα πρέπει να προσέχουμε ενημερώνει και η κυβέρνηση με νέο σποτ. Να μας δώσει λεπτομέρειες η Σύση Τριάντου. Καλησπέρα Σύση. Καλησπέρα Γεωργία. Έχουμε ένα σποτ το οποίο εστιάζει σε 4 σημεία. Είναι τα self-test αφού γυρίσουμε από τις διακοπές μας και καλά κάναμε και πήγαμε διακοπές, αλλά γυρίζοντας πίσω πρέπει να σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι ενδεχομένως είτε έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, είτε δεν έχουν εμβολιαστεί. Οπότε εστιάζει σε αυτό πρώτα ο έλεγχος. Να μην έρθουμε σε επαφή με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες σε αυτή την κατηγορία του πληθυσμού. Να προσέχουμε ακόμη περισσότερο τους ανεμβολίαστους συγγενείς μας. Και βεβαίως να κλείσουμε το ραντεβού μας για τον εμβολιασμό. Γιατί ξέρεις, κάνουν πολύ το εξής και το έχω παρατηρήσει και από δικούς μας ανθρώπους, δεν ξέρω κι εσύ. Μπαίνουν στη διαδικασία ίσως να κάνουν ένα τεστ. Ναι. Μετά και τελείωσε. Αλλά αν έχεις κολλήσει, δεν με το που ήρθες καλημέρα, γεια σας, επέστρεψα από τη Μύκονο, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Και την επόμενη ημέρα επισκέπτομαι. Είμαι άρρωστος. Ναι. Επομένως, καλό θα είναι αυτά να έχουν μία διάρκεια, να επαναλαμβάνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα βγει αρνητικό σήμερα, που μόλις επέστρεψα, δεν σημαίνει ότι αύριο ή μεθαύριο δεν θα είναι θετικό. Όχι, ή μπορεί και να είμαι και ασυμπτωματικός, άρα να μεταδίδω τον ιό και να συνεχίζεται αυτή η διασπορά. Ένα εύλογο χρονικό διάστημα απαραίτητο. Ας δούμε όμως ακριβώς τι αναφέρει αυτό το σποτάκι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στις διακοπές ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο. Επιστρέφοντας λοιπόν, δεν ξεχνάμε. Κάνουμε self-test πριν γυρίσουμε και για μέγιστη ασφάλεια κάνουμε ξανά μετά από μερικές μέρες. Δεν ερχόμαστε σε στενή επαφή με ευπαθείς ομάδες για μία εβδομάδα. Προσέχουμε ακόμα περισσότερο τους ανεμβολίαστους συγγενείς ή φίλους μας για να μην τους βάλουμε σε κίνδυνο. Τηρούμε τα μέτρα και εμβολιαζόμαστε. Έτσι, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Κλείσε το δικό σου ραντεβού ζωής στο εμβόλιο.gov.gr. Μπορείς να κλείσεις για την επόμενη κιόλας μέρα. Το αυτονόητο λοιπόν και προφανώς για να το έχουν έτοιμο το σποτάκι βλέπανε τι γίνεται εσείς έτσι. Προέβλεψαν την κατάσταση, η κινητικότητα του Αυγούστου έφερε την έκρηξη των κρουσμάτων, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε πλέον και στην περιφέρεια Πελοποννήσου τα 127 που είχαμε χθες έχουν γίνει 280 σήμερα έτσι και στη Μεσσηνία 118 νομίζω πρώτη φορά τριψήφιο αν δεν απατώμε οπότε... Δεν είναι εύκολη η κατάσταση, ούτε το στοίχημα του Σεπτεμβρίου για το τείχος της ανοσίας είναι εφικτό. Μάλλον μέχρι εφικτό. Τον Αύγουστο θα έχουμε κόσμο και εμείς, αλλά και Μεσσήνη θα είναι παντού όλη η Ελλάδα. Αυτό το έστω ότι μπορεί τριήμερο, μια εβδομάδα, κάτι. Επομένως, με την επιστροφή θα υπάρχουν ζητήματα, γιατί σίγουρα, είμαστε 10 μέρες πίσω. Για τους ανεμβολίαστους όμως, εκεί επικεντρώνονται τα μέτρα που φαίνεται διατεθειμένη να λάβει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους εστίασης, τα κέντρα διασκέδασης. Εκεί θα υπάρξει ένα ζήτημα για την είσοδό τους. Ούτως ή άλλως δεν μπορούν να μπουν αν δεν έχουν ένα rapid test. Πλέον τα πράγματα από Σεπτέμβριο θα δυσκολέψουν. Οι εμβολιασμένοι μπορούν να εισέρχονται στους χώρους απρόσκοπτα παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα του τεστ ή το ψηφιακό τους πιστοποιητικό, αυτό το COVID. Πιστοποιητικό. Από εκεί και έπειτα οι καφετέριες, εστιατόρια για τους ανεμβολίαστους φαίνεται πως δεν θα είναι μια δυνατότητα, δεν θα έχουν δικαίωμα εισόδου και σε θερμενόμενους χώρους εστιατορίων αλλά και καφετεριών, που θα παραμείνουν αμυγείς χώροι για ανεμβολίαστους. Ο καιρός θα χαλάσει το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα παίξει Κοιτάξει, το ρόλο μπορούμε του. Μπορούμε να το δούμε λίγο χαλαρά, ας πούμε, στη Μεσσηνία, σε κάποιες περιοχές και να νομίζουμε ότι θα τραβήξει, αλλά επειδή βοηθάει ο καιρός και δεν είναι μόνο ο καφές ή οτιδήποτε, μιλάμε για όλους τους κλειστούς χώρους, θα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, ίσως και να είναι και ένα καμπανάκι. Δεν ξέρω αν κάποιοι το βλέπουν εκβιαστικό. Είναι απαραίτητο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μας τα λένε οι ειδικοί δηλαδή. Δεν είμαστε οι δήμονες. Περιορισμοί θα υπάρξουν στα θέατρα, σε κινηματογράφους, σε εστίαση, σε κλαμπ, καφετέριες. Οπότε νομίζω ότι εκβιαστικά εμείς θα αναγκαστούμε όλοι να μπούμε σε μια τάξη. Αν θέλεις. Αν θέλουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε αυτή την περιπέτεια. Επίσης, εγώ μπορώ να σεβαστώ πως όλοι μας την άποψη αυτών που είναι αρνητές ή οτιδήποτε. Δεν θες να εμβολιαστείς. Από τη στιγμή όμως που δεν είναι ένας πονόδοντος ή έσπασα το πόδι μου, δεν θέλω να το βάλω σε γύψο, είναι κάτι που είναι μεταδοτικό και που κινδυνεύει το σύνολο εξαιτίας σου, μείνεις στο σπίτι στην τελική. Περιορίζεις αυτοβούλος.
Μην κάνεις το εμβόλιο και μείνεις στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Να σου πω ότι υπάρχουν απλά σενάρια, πράγματα. Βέβαια μπορεί να είναι και φαντασίες, διότι είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν, να μην έχουν δικαίωμα εισόδου σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν και αυτά τα σενάρια. Αλλά εκεί, επειδή μιλάμε για πρώτες ανάγκες, ναι, delivery ενδεχομένως και εκεί. Είναι όμως λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, από Σεπτέμβριο θα βρεθούν μπροστά σε μια απόφαση. Θέλουν, δεν θέλουν, θα βρεθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να πάρουν αυτή την απόφαση. Πρωτοτελεσμένο γεγονότος ενδεχομένως. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε παρακάτω, αν θέλουμε να μείνουμε στα ίδια και στα ίδια και να αναμοχλεύουμε τα ίδια πράγματα, νομίζω είναι αυτονόητα. Δεν έχει και νόημα πια. Να σου πω τώρα, στο πλαίσιο όλο αυτό, ότι και στην περιφέρεια Πελοποννήσου παρατείνονται τα ισχύοντα μέτρα για, κατά της μετάδοσης του κορονοϊού μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Ίσχυαν μέχρι τις 9, παίρνουν παράταση μέχρι εκεί. Και θα πάει κι άλλο από ό,τι φαίνεται. Προβλέπεται και η αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και η δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης, εξαιρουμένων βεβαίως των ανωτέρων επαγγελματικών σχολών χορού. Συνεχίζει, όπως βλέπεις, η κατάσταση. Παίρνουμε παράταση. Και να δούμε τι άλλο θα μας να βρει. Να δούμε και τι άλλο θα μας βρει, βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Σύση. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια. Επίσης. Να μείνουμε μες στο κλίμα της πανδημίας για να δούμε κάτι διαφορετικό, καθώς εκπνέει η προθεσμία για όλους όσοι εργάζονται σε δομές υγείας και πρόνοιες, προκειμένου να εμβολιαστούν για να μην αρχίσουν οι βαριές κυρώσεις. Τα λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Τζορτζίνη νωρίτερα, στο πλαίσιο της υποχρεωτικότητας. Ήδη η προθεσμία για κάποιους εξ αυτών έχει εκπνεύσει και αρχίζουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως τη στιγμή που για το σύνολο ο χρόνος μετρά αντίστροφα, πολλοί, περίπου το 30% σε όλη τη χώρα, δεν έχουν πράξει ακόμη το αυτονόητο. Εντατικοί έλεγχοι διενεργούνται από σήμερα με αφορμή την λήξη της προθεσμίας για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στις δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, με τα πρόστιμα να είναι τσουχτερά και να φτάνουν το ύψος των 10.000 έως και 50.000 για τους ιδιοκτήτες. Το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, όπως μιλάμε για ιδιωτική δομή, για ιδιωτική, για την πρώτη, για την πρώτη παράβαση είναι από 10.000 έως 50.000 συναρτήσεις και άλλων παραγόντων και σε περίπτωση υποτροπής από 20.000 έως 200.000. Επειδή αυτές οι δομές έχουν εκ του νόμου ένα μίνιμουμ αριθμό επαγγελματιών ανά ειδικότητα, από ιατρικές ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι τραπεζοκόμους, ψυχολόγους, στην περίπτωση και αυτό κάνουμε αυτές τις τρεις ημέρες, επειδή ακόμα μπορούν οι εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση εξαίρεση από υποχρεωτικού εμβολιασμού βάσει τη υπουργική απόφαση που εξεδόθηκε την Παρασκευή, να σημειώσουν ότι η προθεσμία αυτή εκπνέει αύριο Τετάρτη 18 Οκτώου. Οπότε από Πέμπτη πρωί, σε όποια δομή εμφανιστούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, θα πρέπει η Διεύθυνση Διοικητικού να έχει μια πλήρη λίστα με όσους έχουν εμβολιαστεί, όσους έχουν νοσήσει, όχι πέραν του εξαμήνου, όσους και όσους έχουν υποβάλει αίτημα εξαίρεσης, ακόμα και αν εκκρεμεί η εξέτασή του από τις αρμόδιες επιτροπές. Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μίλησε για ένα ποσοστό ανεμβολίαστων στις εν λόγω μονάδες φροντίδας που φτάνει κατά μέσο όρο στο 30%. Είναι γύρω στο 30% μέσο όρο, αλλά περισσότερο ενδιαφέρον για εμάς έχει και κοιτάζουμε μία-μία τις 413 δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων, γιατί όπως πολύ σωστά σημειώσατε, η προσπάθεια της θωράκισης αυτών των δομών και την αποτροπή φαινομένου που δούμε σε γειτονικές χώρες είναι κοινή και έχουμε πάει πάρα πολύ καλά από την αρχή της πανδημίας, βέβαια έχοντας περάσει 3 και 4 φορές από τις δομές αυτές όλο αυτό το διάστημα. Οπότε εμάς μας ενδιαφέρει η αναδομή, ποιο είναι το ποσοστό και όχι τόσο πολύ ο μέσος όρος. Παρακολουθούμε, εστιάζουμε σε αυτές τις δομές. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε και το συνδικαλιστικό τους φορέα. Βλέπουμε ανταπόκριση, υπάρχει συνεργασία. Τα ποσοστά τις τελευταίες 30-40 ημέρες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και ελπίζουμε ότι ξεκινώντας τους ελέγχους, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να βεβαιώσουμε ότι οι δομές αυτές έχουν συμμορφωθεί και συνεισφέρουμε όλοι μαζί στην προστασία των ομάδων αυτών. Μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει πόσοι θα κάνουν αίτηση για εξαίρεση από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό με την προθεσμία για την κατάθεση των αιτημάτων να εκπνέει αύριο. Δεν έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μια πλήρη εικόνα την Τετάρτη που θα κλείσει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Συγκροτούνται άμεσα και οι σχετικές επιτροπές. Εντός 5 ημερών πρέπει να αποφανθούν για τη βασιμότητα ή μη του λόγου εξαίρεσης που επικαλούνται οι αιτούντες. Και οι περιπτώσεις αυτές βέβαια αναδομή θα εξετάζονται, ακόμα και αν πάμε σε μια δομή καθόλου χρόνο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος, αυτό λαμβάνεται υπόψη. Και εκείνο είναι ένα διάστημα στο οποίο βρίσκεται σε μια μετέωρη, ας πούμε, κατάσταση ο εργαζόμενος, αλλά βλέπουμε ότι οι οικίες επιτροπές θα δουλέψουν πολύ γρήγορα
για να μην υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο σε αυτή τη διαδικασία, στην οποία δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Όλοι μαζί είμαστε σύμμαχοι. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί, καθ' όλο το διάστημα της πανδημίας, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όταν βρίσκουμε τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους κανόνες και να μην αναγκαζόμαστε να επιβάλλουμε κυρώσεις. Να δούμε πόσοι θα συμμορφωθούν τελικά και ας γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και άλλες ειδήσεις και ειδικά κάποιες που μας κάνουν να αισιοδοξούμε αλλά και να είμαστε περήφανοι. Είναι τρία αδέλφια με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Ο Σωτήρης, ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης Πτωχός με τη χρήση σύγχρονων μέσων προχώρησαν σε καινοτομίες που καθιστούν δυνατό το αδύνατο, ξεχωρίζοντας παγκοσμίως τα logistics. Οι ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς για την μεταφορά εμπορευμάτων με κοντέινερ έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με έρευνες, η παγκόσμια αγορά εμπορευματοκιβωτίων ναυτιλίας προβλέπεται να ξεπεράσει τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι και το 2027. Μια τέτοια αύξηση οδηγεί τους επιχειρηματίες της εφοδιαστικής βιομηχανίας στην αναζήτηση νέων ροών, οικονομικότερων και αποτελεσματικότερων για την αποστολή προϊόντων. Αυτή ακριβώς η ανάγκη και η επιθυμία για χρήση εμπορευματοκιβωτίων πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ανέδειξε αρκετές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως που θα εξασφαλίσουν ανακυκλωσιμότητα, βιωσιμότητα, μακροζωία και κερδοφορία. Έχοντας μια ολοκληρωμένη κατανόηση αυτής της ανάγκης, η εταιρεία People με μεσσηνιακή υπογραφή σχεδίασε ένα πλήρες οικοσύστημα μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, συνδυάζοντας συσκευασίες LOT, έξυπνο λογισμικό και cloud τεχνολογία. Με γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, η εταιρεία People τον Δημήτρη, Βαγγέλη και Σωτήρη Πτωχού, τριών αδελφών με βαρύ όνομα σαν ιστορία, καθώς είναι γη του αείμνηστου Δημάρχου Μεσίνης Παύλου Πτωχού, προτείνει τις βέλτιστες λύσεις στον τομέα των διεθνών μεταφορών και της αλυσίδας εφοδιασμού, με γνώμονα τις προτεραιότητές μας για το περιβάλλον. Η εταιρεία People αναπτύσσει και δημιουργεί καινοτόμα μέσα μεταφοράς και μετάδοσης πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία, στοχεύοντας σε μια πιο αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον αλυσίδα εφοδιασμού. Οι λύσεις, είτε μεμονωμένες είτε ως σύνολο, στοχεύουν στην βελτίωση της επιχειρηματικότητας, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχει ο τομέας των μεταφορών στον πλανήτη. Μια παγκόσμια ευρεσιτεχνία που φέρει μεσσηνιακή υπογραφή, όπου ελαφριά, έξυπνα και συνδεδεμένα μέσα μεταφοράς καθιστούν εφικτή τη μετάβαση προς ένα μέλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και βασίζεται στη διορατικότητα, κάνοντας μικρές αλλαγές, αποκομίζοντας μεγάλα ωφέλη, συνδυάζοντας την τεχνολογία για τη μείωση βάρους με συνδεσιμότητα και αναλυτικά στοιχεία, μπορούμε άμεσα να δημιουργήσουμε μια φιλική προς το περιβάλλον αλυσίδα εφοδιασμού, να αυξήσουμε την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και τελικά την οικονομική απόδοση, δήλωσε ο Σωτήρης Πτωχός, ο Μεσσήνιος συνιδρυτής της εταιρείας People, στο πολυσέλιδο αφιέρωμα που πραγματοποίησε στην εταιρεία το περιοδικό Logistic Tech Outlook. Οι λύσεις που παρέχει η εταιρεία People έχουν σχεδιαστεί για να ωφελήσουν τις μεταφορές εμπορευμάτων και να υποστηρίξουν τρεις σημαντικές ανάγκες των φορέων του κλάδου, οι οποίες είναι αλληλένδετες: αειφορία, ορατότητα και αποδοτικότητα. Ο σχεδιασμός του Container 2.0 το καθιστά έως και 21% πιο ελαφρύ, προσφέρει βελτιωμένες επιδόσεις στην αντοχή, στο ωφέλιμο φορτίο και στη διάρκεια ζωής, ενώ παράλληλα πληρεί τα βιομηχανικά πρότυπα ISO. Μερικές φορές οι μικρές αλλαγές σε μεγάλη κλίμακα είναι ικανές να κάνουν θαύματα. Η ενασχόλησή μας με τη βελτίωση του τομέα των μεταφορών και της αλυσίδας εφοδιασμού βασίζεται στο μέγεθος της επιρροής που ασκεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στον κόσμο. Το παγκόσμιο όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να δημιουργούμε λύσεις που μειώνουν τον αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στοχεύοντας παράλληλα στη βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Πραγματικά πολύ ξεχωριστό και ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιες ειδήσεις. Να έρθουμε γενικότερα και σε άλλα θέματα και είναι και πάλι μαζί μας, το είπαμε και στην αρχή, η Δέσποινα Ηλιοπούλου.
Ειδικά όσον αφορά στο δρόμο, μιλάμε για 5 μεγάλα οδικά έργα και έχουν άρωμα Μεσσηνίας, που είναι τα μεγαλύτερα της χώρας, δες. Ναι, είναι 5 μεγάλα οδικά έργα ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία από το Υπουργείο Υποδομών. Πραγματικά είναι οι πέντε οδικοί αυτοί άξονες. Είναι μεγάλα έργα και μάλιστα αποτελούν ιερό δισκοπότηρο, θα λέγαμε, για τις μεγάλες κατασκευαστικές τεχνικές εταιρείες. Προφανώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν. Μέσα σε αυτούς τους 5 οδικούς άξονες είναι και το Καλαμάτα Πύλος με Θόνη και το Πάτρα Πύργος, έτσι, επειδή μας ενδιαφέρει και αυτός ο δρόμος, και μιλάμε για 5 οδικοί άξονες οι οποίοι μέσα στο 2022 θα αποκτήσουν ανάδοχο και μέχρι το 2023 θα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες κατασκευής τους. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, θα πάρουμε το Καλαμάτα Πύλος με Θόνη. Το έργο αυτό, ο άξονας αυτός, Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη, είναι ένας άξονας ταχείας κυκλοφορίας. Δημοπρατήθηκε, όπως ξέρουμε, το 2019 και πλέον είναι σε όρημη διαγωνιστική φάση. Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και έχει εγκριθεί και η περιβαλλοντική μελέτη. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν 6 σχήματα. Να πούμε ότι η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου της ΔΙΤ και έχει διάρκεια 360 μήνες. Σχεδόν στο σύνολό του αφορά στη διαπλάτηση του υφιστάμενου άξονα. Στόχος είναι μέσα στο 2022 να έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος και να έχει υπογραφεί η σύμβαση που θα σημάνει βέβαια και την έναρξη υλοποίησης του έργου. Και να πάμε, Γεωργία, και στο άλλο μεγάλο έργο, αυτό το Πάτρα Πύργος, το οποίο συνδέεται και με εμάς, γιατί εμείς περιμένουμε το Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Αν ποτέ και εφόσον και. Γιατί και για τα δύο έχω ενστάσει, βέβαια, το ένα προχωράει. Προχωράει. Το άλλο, αν και ίσως και όμως, εγώ δεν το βλέπω. Όμως, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, είναι το πρώτο έργο που από τα 5 οδικά έργα είναι το πρώτο ότι μέσα στο 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί Μακάρι. Η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεπώς θα προχωρήσει το έργο. Να πούμε ότι το έργο έχει κόστος πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότησή του είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Και να πούμε επίσης ότι το έργο ξεκινά από το τέλος της περιμετρικής Πάτρας και ολοκληρώνεται στην είσοδο της πόλης του Πύργου. Έχει μήκος 75 χιλιόμετρα και θα διαθέτει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, λέει ανακατεύθυνση. Βέβαια, εμάς μας ενδιαφέρει να ξεκινήσει αυτό το έργο. Ναι, να δούμε τι θα γίνει και με το δικό μας άξονα που μας ενδιαφέρει. Κράτα μικρό περισσότερο. Καλάθι, Δέσποινά μου. Κρατάω μικρό καλάθι, πραγματικά, γιατί για το δρόμο Πύργο Καλό Νερό δεν έχουμε ακόμα κάτι να πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης έχουμε και κάποια νέα δεδομένα. Μας έλεγε και εσείς νωρίτερα ότι σε ό,τι έχει να κάνει και με τα μέτρα, θα έλεγε κανείς ότι φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Θα δούμε από την περιφέρεια, αλλά έχουμε και επιχορηγήσεις για την έχουμε πανδημία. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Στέλιου Πέτσα, γίνεται κατανομή ποσού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στους δήμους της χώρας, γιατί πραγματικά με τα μέτρα που ελήφθησαν, οι δήμοι έχασαν έσοδα. Συνεπώς, προκειμένου να καλύψουν κάποιες ανάγκες, διατίθεται αυτό το ποσό. Τώρα, για το Δήμο Καλαμάτας, αναλογούν 292.700 ευρώ. Προκειμένου να καλυφθούν κάποιες ανάγκες που έχει ο Δήμος, γιατί πραγματικά τα έσοδα των Δήμων μέσα στην πανδημία έχουν μειωθεί αρκετά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί είπαμε και για την περιφέρεια και για όλα όσα γίνονται σε επίπεδο και ελέγχων και τα λοιπά και μέτρων. Και οι Δήμοι έχουν μπει σε αυτό τη διαδικασία, έτσι. Και όπως είπες, χάσανε πάρα πολλά χρήματα. Να έρθουμε όμως και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να δούμε τα πλάνα που είναι χαρακτηριστικά. Γιατί δεν θα ηρεμήσουμε, το περάσαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζί με όλη την Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα ηρεμήσουμε εύκολα. Ας δούμε τα πλάνα από μια φωτιά. Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όταν ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος του Σπαθοβουνίου κοντά στην Τρίπολη. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν κινδύνευσε ο οδηγός. Έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής, 14 πυροσβέστες. Η Αρκαδία έχει δοκιμαστεί
πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Δυστυχώς από την φωτιά αυτή στο αυτοκίνητο Δέσποινα κάηκαν και 5 στρέμματα. Βλέπουμε την... Επεκτάθηκε η φωτιά, εντάξει, να είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και νομίζω ακόμα. Ότι και αλλού στην Ελλάδα ξέσπασε, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Ισπανία, ξέσπασε έτσι μια μεγάλη φωτιά. Που έχει κάψει πάρα πολλά στρέμματα γης αυτές τις μέρες. Δυστυχώς, ας προσέχουμε πάρα πολύ. Βέβαια. Ευτυχώς και ο άνθρωπος είναι καλά και την περιόρισαν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και να έρθουμε στα των υποδομών και πάλι με μια άλλη διάσταση. Μας τα έλεγε νωρίτερα η Δέσποινα, ειδικά στην περιοχή της Μαραθώπολης, όπου τα νέα είναι μετά από χρόνια ευχάριστα, καθώς ξεκίνησε επιτέλους και προχωρά το έργο ανακατασκευής του ελαιευτικού καταφυγίου. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό είναι το αίτημα των κατοίκων για την επισκευή και λειτουργία του μικρού μόλου που βρίσκεται νότια του καταφυγίου, το οποίο θα εξυπηρετήσει επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους που μετακινούνται από και προς την Ίσο Πρώτη. Ύστερα από χρόνια αναμονής, αρκετές κενές υποσχέσεις και πολλές φρούδες ελπίδες, το έργο ανάπτυξη αλλιευτικού καταφυγίου Μαραθώπολης βρίσκεται επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Έργο ζωτικής σημασίας που χρόνια τώρα περιμένουν οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας, το οποίο θα αναζωογονήσει και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, καθιστώντας την Μαραθώπολη ως ένα ακόμη δυναμικό τουριστικό προορισμό της Πελοποννήσου. Η ολοκλήρωση του έργου θα έχει αναμφίβολα θετικό αντίκτυπο και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς στο αλλιευτικό καταφύγιο δραστηριοποιούνται πολλοί αλλιείς και λοιποί επαγγελματίες. Σημαντικό είναι ωστόσο και το αίτημα των κατοίκων της περιοχής για την επισκευή και λειτουργία του μικρού μόλου που βρίσκεται νότια του αλλιευτικού καταφυγίου. Αίτημα που έχει εκφράσει και το Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας με ανακοίνωσή του προς τις αρμόδιες αρχές και αφορά στην επισκευή και λειτουργία του μικρού μόλου, όπου αράζουν οι βάρκες γνωστές ως λάντζες και εξυπηρετούν καθημερινά επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους της περιοχής που μετακινούνται από και προς την Ίσο Πρώτη. Παράλληλα, θα βοηθήσει σημαντικά και στην τροφοδοσία της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Γοργοπηγής, η οποία βρίσκεται στο όμορφο νησί. Το έργο υλοποιείται από την περιφέρεια Πελοποννήσου και εντάσσεται στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλληλεία και Θάλασσα 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αφορά στην αποκατάσταση του αλλιευτικού καταφυγίου, προσύνεμος και υπήνεμος μόλος, χερσαία ζώνη και εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Να μεταφερθούμε στην Κυπαρισία τώρα και σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της εκεί, όπου ένας πραγματικός μικρός παράδεισος κλέβει τις εντυπώσεις. Ο λόγος για το Sunny Paradise που με την άψογη παροχή υπηρεσιών κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Είναι ένας μικρός παράδεισος στην καρδιά της Τριφυλίας. Το Sunny Paradise στην Κυπαρισία και την πανέμορφη παραλία Sunny αγκαλιάζει καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις ντόπιων και επισκεπτών, μετατρέποντας το μπάνιο στη θάλασσα σε πραγματική απόλαυση. Είμαστε από την Αθήνα, περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι τέλεια, θα ξανάρθουμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Κυπαρισία forever. Sunny forever. Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα στο Sunny Paradise. Πίνουμε το μοχιτάκι μας, όλα τέλεια. Κάθε 15 Αύγουστο είμαστε εδώ. Περνάμε υπέροχα. Ήταν η πρώτη φορά. Θα ξανάρθουμε σίγουρα. Είναι υπέροχα, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Περνάμε καταπληκτικά, υπέροχα. Χρόνια πολλά. Πάντα τέτοια, του χρόνου ελεύθερη. Σε ένα όμορφο μέρος, στο δικό μας παράδεισο, παρέχουμε ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα, στηρίζουμε την Ελλάδα, στηρίζουμε τη χώρα μας, με καφέ από την Καλαμάτα, τοπικά προϊόντα. Η παροχή υπηρεσιών στο απίστευτο Sunny Paradise, πραγματικά μοναδική. Φαγητό, ποτά με πολύ καλές πρώτες ύλες και φυσικά μια σειρά από ξεχωριστές δραστηριότητες. Ερχόμενος ο επισκέπτης στο χώρο μας μπορεί να βρει δύο γήπεδα beach volley, γήπεδα για ρακέτες, ελεύθερες ξαπλώστρες χωρίς χρέωση, μπορεί να βρει από ποικιλίες, club sandwich, sandwich toast, ελληνική κουζίνα, φαγητά, φρέσκα ψάρια, κοκτέιλς, ποτά, οτιδήποτε, με χώρο με παιδική χαρά, με χώρο για ρακέτες, με χώρο για beach volley, μπασκέτα και ό,τι άλλο είναι στη διάθεσή σας.
στραμμένα σε όσα απίθανα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν, είναι όλων τα βλέμματα στον πλανήτη με τους ηγέτες πολλών χωρών να επικραίνουν την αποχώρηση των νατοϊκών στρατευμάτων και να καλούν όλους να μην εγκαταλείψουν τον δοκιμαζόμενο λαό. Οι πρωτεύουσες της Δύσης παρακολουθούν στενά τη μετεμποδίων αναχώρηση ξένων πολιτών και διπλωματών από την Καμπούλ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να συνεργαστεί, να αναλάβει κοινή δράση και να μην εγκαταλείψει τους πολίτες του Αφγανιστάν. Κοιτάζοντας μπροστά, ζητώ άμεσο τερματισμό της βίας, σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των Αφγανών και συμμόρφωση του Αφγανιστάν με όλες τις διεθνείς συμφωνίες τις οποίες είναι συμβαλόμενο μέρος. Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές. Ο κόσμος παρακολουθεί. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε το λαό του Αφγανιστάν. Πολλοί ηγέτες επικρίνουν την αποχώρηση των ατοικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν. Ο Άρμιν Λάσετ, πιθανός διάδοχος της Άγγελα Μέρκελ στη γερμανική καγκελάρια, έκανε λόγο για το μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είναι τώρα δεδομένο ότι η Αλ-Κάιντα δεν μπορεί πλέον να εξαπολύσει επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αφγανιστάν, όπως έκανε το Σεπτέμβριο του 2001. Όμως όσα ακολούθησαν δεν ήταν το ίδιο επιτυχή και δεν επετεύχθηκαν με τον τρόπο που είχαμε σχεδιάσει. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι η Γαλλία δεν θα εγκαταλείψει τους Αφγανούς που εργάστηκαν για αυτήν, τονίζοντας ότι η προστασία τους είναι απόλυτη προτεραιότητα. Το Αφγανιστάν δεν πρέπει να ξαναγίνει το καταφύγιο τρομοκρατών που ήταν κάποτε. Υπάρχει επίσης κίνδυνος η αποσταθεροποίηση του Αφγανιστάν να οδηγήσει σε παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Συνεπώς, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία να οικοδομήσουμε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, μια ισχυρή, συντονισμένη και ενιαία απάντηση. Βαθύτατη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν εκφράζει η Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας πως άμεσες προτεραιότητες είναι η διασφάλιση της ηρεμίας, της ασφάλειας και των μη διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Στο πλευρό του Μεσίνιου παραγωγού με συνέπεια από το 1910. Αγοράζουμε χλωρά σίκα. Με το χλωρό σίκο έχετε 3 με 4 φορές το βάρος του ξερού. Ευκολία στο μάζεμα, χωρίς προβλήματα από το καιρό, τις καλύτερες τιμές, συνέπεια και άμεσες πληρωμές. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 6942 51 31 37 και 27 21 0 99 649. Υπεύθυνος Γερονικολός Μενέλαος. ΔΕΚΑΠ Μενέλαος Βαλτζής ΕΠΕ. Βιομηχανική περιοχή Καλαμάτας. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργιοι της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210 22 266.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.